2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και στο κημητήριο του Γαλατά άνθρωποι από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλων του, από τον χώρο της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης αλλά και πολίτες που λάτρεψαν το έργο του παραβρέθηκαν στο καθιερωμένο μνημόσυνο. Ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Ανάμεσά τους η εγγονή του Μυρτώ, που συγκινημένη άφησε λουλούδια στο μνήμα του. Η παρουσία μας εδώ δεν είναι απλώς μια παρουσία μνήμης, είναι μια παρουσία της δυναμικής παρουσίας αυτής της προσωπικότητας, όπου η αγάπη του κόσμου, που είδαμε για ακόμη μια φορά σήμερα εδώ, να καταθέτει με απλό τρόπο, με πολύ αγάπη το λουλούδι, στη μνήμη του Θεοδωράκη. Νομίζω ότι ως κριτική έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον άνδρα. Εκ μέρους όλων των φίλων του Μίκη Θεοδωράκη σε όλη την Ελλάδα, καταθέσαμε λίγα λουλούδια στον τάφο του με την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έχει προσφέρει στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό και στον ελληνικό πολιτισμό. Μαζί με τη δέσμευση και την υπόσχεσή μας ότι θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και ότι θα κρατήσουμε ζωντανή και τη φλόγα του. Η μεικτή χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέδωσε τραγούδια του μεγάλου δημιουργού που σφράγισε με τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του μια ολόκληρη εποχή. Τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη, τον μουσικό που ενέπνευσε με το έργο και τους αγώνες του, τίμησαν σήμερα εκπρόσωποι της μουσικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χαρακτηριστική ήταν εξάλλου η παρουσία Γερμανίδας δασκάλας μουσικής που βρέθηκε στα Χανιά για το διετές μνημόσυνο του αξεπέραστου δημιουργού. Μόνο Μίκη, η ζωή μου είναι Μίκη, το αυτόγραφο, το Μίκη, το Μίκη για το μένα. Σ' αγαπώ Μίκη, σ' αγαπώ, λατρεύω, λατρεύω. Ακολούθησε η τελετή ονοματοδοσίας του τμήματος της Εθνικής Οδού Χανιών Κισάμου από την Αγία Μαρίνα μέχρι το Κολυμπάρι σε λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε. Ναι, ναι, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά.